να ανοίγουμε την καρδιά μας και να την παραδίνουμε στον Θεό. Να την παραδίνουμε άνευ όρων και όριων. Γιατί τέτοιες ώρες πάλι και πάλι, τέτοιες μέρες, τέτοιες γιορτές, πάλι και πάλι μας θυμίζει ο Χριστός μας πόσο πολύ μας αγάπησε και μας δείχνει το σταυρό του και μας λέει δυνατά πόσο μ' άρεσε αυτή η κουβέντα, πόσο που τη διάβασα στο Ευαγγέλιο και έλειωσα. Ως της θέλει ο πίσω μου ελθεί. Και τα βάζω στο μυαλό μου μαζί με μια άλλη φράση του Χριστού. Θέλει, λέει, πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε. Από τη μια μεριά όλοι οι άνθρωποι έχουν την πρόσκληση, έχουν την πρόσκληση όλοι οι πάντες. Όχι μόνο εμείς οι Ρωμνοί οι Έλληνες, ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Βούλγαροι, μόνο ούτε οι Σέρβοι, όλοι οι λαοί της γης, όσοι γεννήθηκαν, όσοι είναι γεννημένοι και όσοι θα γεννηθούν από εδώ και πέρα, έχουν όλοι αυτή την πρόσκληση. Πάντα σ' ανθρώπου. Έλα μου όμως που ο Χριστός μας στέκεται μπροστά μας και μας βλέπει και ενώ θέλει να μας αγκαλιάσει και να μας πάρει μαζί του, το θέλει όπως το θέλει. Ο πιο τρελά ερωτευμένος άνθρωπος που θέλει, που πονάει, που φάσκει, που της λέει συνέχεια της αγαπημένης του «Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω» και τελειωμό δεν έχει. Έτσι νιώθει μπροστά μας ο Χριστός που μας θέλει, μας θέλει, μας αγαπάει, μας αγαπάει, μας αγαπάει, μας αγαπάει. Και δεν κάνει χωρίς εμάς. Αυτό είναι το μεγαλείο του. Ότι δεν μπορεί να κάνει χωρίς εμάς. Και όμως έρχεται το δεύτερο πιο μεγάλο μεγαλείο. Μέγιστο μεγαλείο. Όποιος θέλει. Δεν μπαίνει στη θέλησή μας, δεν στριμώχνει τη θέλησή μας, δεν ζωρίζει τη θέλησή μας, δεν αλλάζει αυτό που λένε οι σοφοί και οι φιλόσοφοι και οι θεολόγοι, το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Ο καθένας μας εξουσιάζει τα μέσα του και τα έξω του όπως θέλει. Αυτός λοιπόν ο Χριστός που στέκεται έξω από την πόρτα μας της καρδιάς μας και της ζωής μας. Αυτός ο Χριστός που όταν ανέβηκε στο σταυρό του μέσα στην καρδιά του και στη θέλησή του ήμασταν όλοι. Το αίμα του που έγινε το μέτραγε για έναν, για όλους. Γιατί μας αγαπούσε. Και γιατί μας αγαπούσε. Διότι δεν μπορεί να κάνει χωρίς εμάς. Τέτοιον Θεό έχω. Εμείς δεν έχουμε το Θεό εκείνο που διατάζει και όποιος δεν ακούει τον σφάζει. Δεν έχουμε εκείνον τον Θεό
ο οποίος έχει εξουσία και τιμωρεί κατευθείαν τον άνθρωπο ό,τι σκεφτεί διαφορετικό από το θέλημά του. Αυτός ο Θεός, αυτός ο Χριστός είναι, του λένε οι πατέρες, βρε, σας βάζει τώρα ο διάβολος, τι λέξεις χρησιμοποιεί, μωρέ ο παπάς. Είναι τρελά ερωτευμένος με τον καθένα μας. Και δεν είναι κομματάκι με τον καθένα, κομματάκια δεξιά και αριστερά. Όλος ο Χριστός στον κάθε ένα στέκεται μπροστά και του λέει, έλα βρε παιδάκι μου, έλα βρε καλό μου, έλα βρε ψυχή μου, έλα βρε αγάπη μου, έλα βρε λατρεία μου, έλα βρε ομορφιά μου. Και εμείς, όχι δεν θέλω. Καλά. Εγώ συνεχίζω να σ' αγαπάω. Εγώ συνεχίζω να σ' αγαπάω. Μα δεν το θέλω, Θεέ μου, γιατί μ' αγαπάς. Γιατί είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί σου. Το Θεέ μου. Τα διαβάζω. Και λιώνω, λέω, τι Θεό έχουμε, μωρέ. Εμείς θα του λέμε τα αντίθετα, εμείς θα στρίβουμε την πλάτη μας, εμείς. Καμιά φορά τον μουτσώνουμε κάτω, φύγε από εδώ, δεν πιάστηκα. Και όμως αυτός ο Χριστός θα επιμείνει να μας θέλει μέχρι το τέλος της ζωής μας. Και για κάθε έναν λέει που μπαίνει στον παράδεισο, η γραφή του λέει, μωρέ, γίνεται λέει γλέντι στον ουρανό, γλέντι για κάθε ένα που προσκυνάει το Χριστό με ταπείνωση, με μετάνοια. Αυτός είναι ο Χριστός. Και σήμερα μας βάζει το σταυρό για να μας πει, εγώ την αγάπη μου για σένα σου την έδειξα. Πώς? Ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τόσο πολύ είναι τον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Και έδωκε τον Υιόν του τον μονογενή, ή να σταυρωθεί. Για να σταυρωθεί. Για να μας δείξει την άπειρη αγάπη. Όχι με λόγια. Γιατί πολλές φορές και εμείς λέμε σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σε λατρεύω, σε λατρεύω, σε λατρεύω, σε θέλω, σε θέλω, σε θέλω, και την άλλη μέρα γυρνάμε σε κάποια άλλη ή σε κάποιον άλλον εσείς και πάλι και στον άλλον. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σε λατρεύω, σε λατρεύω, σε λατρεύω. Τι λες, μωρέ, πότε αγαπούσες τότε καλά, χτες ή σήμερα ή αύριο, αν ξαναγυρίσεις άλλη μεριά και πεις σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Τέτοιοι είμαστε. Ενώ ο Χριστός δεν θα σταματήσει ποτέ να μας λέει σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σε θέλω, σε θέλω, σε θέλω. Και την ίδια στιγμή, όποιος θέλει, Θεέ μου, Θεούλη μου, γλυκέ μου, τι μεγαλείο ψυχής είναι αυτό, τι μέτρο αγάπης και ελευθερίας στον καθένα μας δίνεις, να μπορεί ο άνθρωπος και να αμαρτάνει και να φεύγει και αυτός ο Χριστός και πάλι να είναι εκεί
και να έχει δώσει όχι πάλι θεωρητικά. Δεν είναι θεωρητική πάλι η αγάπη του Χριστού. Δίνει στον παππούλι. Ποια δύναμη δίνει στον κάθε παππούλι? Στο πετραχύλι του. Τη δύναμη το να μας καθαρίζει τις αμαρτίες και να μας ξαναπαραδίνει στον Χριστό και να λέμε: Θεέ μου τώρα πάρε με, είμαι καθαρός, τη συγχώρεσα τις αμαρτίες. Εσύ δηλαδή μου τη συγχώρεσες, αλλά εγώ ζήτησα τη συγχώρεση. Αυτόν τον Χριστό, αυτόν τον Θεό, αυτήν την αγάπη, αυτήν την τρέλα, λέει νομίζω ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, ο Χριστός λέει έχει για μας, ακούστε φράση. Ο Άγιος Σημεών τη λέει, μην τη χρέωστε. Έχει για μας μανιακό έρωτα. Όχι, δεν είναι ο μανιακός, δεν είναι ο τρελός. Είναι εκείνος ο έρωτας που δεν μπορείς να κάνεις χωρίς αυτόν. Τέτοιον έρωτα έχει ο Χριστός για μας. Με μία προϋπόθεση. Ότι θα έχουμε και εμείς αγάπη για τον συνάνθρωπο. Αν δεν. Θέλει μωρέ να απλώνει η αγάπη πάνω στη γη. Να απλώνει, να γεμίσει. Και τότε χαίρεται ο Θεός. Γιατί τούτος ο Θεός είναι αγάπη. Το Ευαγγέλιο πάλι, ο Θεός αγάπη. Εστί. Και εμείς μένουμε στις κακίες μας, μένουμε στα μίση μας, μένουμε μετά πού, τι γεννάνε αυτά, αν δεν είμαστε με την αγάπη του Θεού. Απελπισίες και μετά κατάθλιψη. Στην Ευρώπη και τελειώνω. Ακούστε. Στην Ευρώπη, το είχα διαβάσει πριν 5 χρόνια. Η πρώτη ασθένεια στην Ευρώπη είναι η κατάθλιψη. Η πρώτη. Από εκεί διαλύονται τα πάντα. Τόνοι λέει τα ψυχοφάρμακα. Τόνοι. Περισσότερα λέει και το φαΐ μας. Στην Ελλάδα τότε ήταν 4η. Λέτε μωρέ να παλέψουμε να τους παραβγούμε να πάμε και εμείς πρώτοι. Για να κάνουμε τη ζωή μας κόλαση. Κόλαση. Αυτό είναι η απελπισία. Κόλαση. Ενώ μπροστά έχουμε ένα Θεό που μας καμπαγελάει. Όχι, εγώ θέλω να στενοχωριέ. Εγώ θέλω να στενοχωριέ. Βρέτε, θέλω να στενοχωριέ. Όχι, θέλω. Εγώ θέλω να στενοχωριέ. Και όσοι δεν μπορείτε τώρα εδώ, μπορώ να καθιστώ. Όχι, εδώ μπορώ να καθιστώ. Μπορώ να σας δείξω την τρέλα μου, την ξέρω. Τίποτα άλλο δεν ξέρω. Μην μου ζητάτε για προσευχές, έρχονται κάποιοι και μου λέει πώς θα προσεύχομαι, παπά. Δεν ξέρω. Αφού δεν ξέρω, τι να σας πω. Πώς να ζήσω τρελαμένος και χαρούμενος, αυτό το ξέρω. Το ξέρω. Έλα. Κάτι θα σας πω. Και μετά θα μάθετε την προσευχή. Λοιπόν, την Παρασκευή έχουμε τους χαιρετισμούς εδώ. Παρασκευή και Σάββατο, εξομολόγηση. Να σας πω ένα γεγονός, να γελάστε. Χθες όλη την ημέρα εξομολογούσα. Από το πρωί μέχρι τις 11.30. Και τις 11.30 έπρεπε να έρθω εδώ να θυμάσω τον ναό. Και λέω θα με δει το χωριό και θα πει ο παπάς το έχασε τελείως. Έφυγε από εδώ, 12.30.
Και σήμερα το ίδιο είδε κάτι καλές ψυχούλες και μία υπέροχη ψυχούλα που μας στόλισε 7 η ώρα το πρωί. Κοιμήθηκα στις 3.30 και στις 6 παρά με την καινούργια ώρα ήμουν όρθιος. Και νομίζω, τι νομίζετε εσείς. Άμα είσαι χαζός και τρελός, δεν σε καταβάλει τίποτα. Ελάτε λοιπόν για εξομολόγηση, Παρασκευή και Σάββατο είμαι εκεί. Εσείς, τα παιδιά σας, οι φίλοι σας, οι γνωστοί, την τρέλα ξέρω να σας την δίνω. Και μετά να πάτε αλλού σ' άλλον παπά να μάθει για την προσευχή. Παιδιά, ευχών τι έχουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, να μας τόλει καλά.